Πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από την πολιτική η οποία εφαρμοζόταν και η οποία εφαρμόστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και θα εφαρμοζόταν εάν συνέχιζε. Είναι μια τελείως διαφορετική πρόταση σε άλλη κατεύθυνση. Είναι μια κατεύθυνση η οποία θέλει να βάλει την ανάπτυξη μπροστά, θέλει να βάλει κοινωνική δικαιοσύνη στο ποιοι θα πληρώσουν όποια μέτρα παρθούν, θέλει να προστατέψει και προστατεύει μισθούς και συντάξεις και πηγαίνει σε μια κατεύθυνση. Νομίζω η επόμενη ημέρα θα δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στην Ελλάδα. Εφόσον κλείσει, γιατί πιστεύω ότι θα κλείσει και εγώ η συμφωνία και θεωρώ ότι τα δύο τελευταία ζητήματα του χρέους και της εμπροστοβαρούς ανάπτυξης με τα προγράμματα νομίζω ότι θα μπουν τελικά αυτά τα 24 ώρα τα οποία μένουν. Άρα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουμε, καταρχήν να βάλουμε ένα τέλος σε μια πολιτική περικοπών. Βλέπετε ότι δεν περικόπτεται το ΕΚΑΣ. Αυτό που περιγράφεται είναι ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση κατά τις προθέσεις. Τώρα στο αποτέλεσμα θα δούμε πώς θα είναι στο τέλος. Εντάξει, είναι υπό την αίρεση ότι αυτά θα γίνουν δεκτά. Το Μαξίμου χθες βγήκε και είπε ότι αυτό που πάμε να συμφωνήσουμε είναι η αλήθεια ότι είναι μακριά από το δικό μας πρόγραμμα. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί μπρος το βήμα να πάμε στον κρεμό, στο απόλυτο σκοτάδι και πρέπει να συμβιβαστούμε σε πράγματα. Υπάρχουν σημεία τα οποία έχουμε αναβάλει την εφαρμογή τους. Αυτό είναι σωστό. Ωστόσο, όλα έτσι όπως μεταθέτει είναι υπό την αίρεση ότι αυτά θα συμφωνηθούν. Γιατί είναι η ελληνική πρόταση, την οποία είναι πάρα πολύ θετικό το ότι οι θεσμοί την πρόκριναν σαν βάση για συζήτηση. Άρα, προχωράμε με βάση το ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή στο ΕΚΑΣ, δεν θα γίνει περαιτέρω περικοπή μισθών συντάξεων. Νερό, ενέργεια, εστίαση θα παραμείνουν στο χαμηλό συντελεστή. Συμβολικά μειώνονται και συντελεστές από το 6,5% στο 6% σε ορισμένα είδη τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Μιλάμε επίσης για τη φορολόγηση. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα το δούμε, δεν έχει διευκρινιστεί. Υπάρχουν σημεία, τις λογικές συμβάσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες δέχτηκαν οι θεσμοί ότι πρέπει να προχωρήσουν. Άρα μιλάμε και για προχώρημα και στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Και το βασικό είναι αυτό με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Η χώρα μας πώς κινείται μέχρι τώρα? Κινείται με βάση μια μεσοπρόθεσμη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το Μάιο του 2014. Η συμφωνία αυτή που την οποία πέρασε από την Ελληνική Βουλή και υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση προέβλεπε πλεονάσματα 3% για το 2015, 4,5% για το 2016 και έφτανε το 2018 8,5 δισεκατομμύρια πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αυτά, κύριε Παπαθανασίου και κύριε Μιχαήλ, δεν πηγαίνουν στην αγορά πίσω. Τώρα, αυτά ήταν για το χρέος. Εάν κάναμε στόχο πάνω από αυτό, τι θα πάει τώρα στην αγορά? Τώρα πηγαίνει. Δηλαδή, βλέπουμε μια ενδιαφέρον, είναι η πρόταση της Αθήνας. Βλέπουμε μια συμφωνία η οποία ασφαλώς ενισχύει τα χαμηλότερα εισοδήματα. Από την άλλη, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Ακριβώς. Να υπάρξει οριστική λύση, να είναι βιώσιμη αυτή η λύση. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο ατού, έτσι ώστε θα δώσει μια εκτείναξη στην πραγματική οικονομία. Τι είναι αυτό που θα κρίνει? Αυτό που θα κρίνει είναι μια βιώσιμη λύση για το χρέος. Αυτό φαίνεται, κύριε Μανατίδη, ότι θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο. Όλο το μεσοδιάστημα. Το ζήτημα είναι τώρα αν με αυτή τη συμφωνία θα σταματήσει η αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα, ναι, γιατί θα υπάρξει χρηματοδοτική κάλυψη όλων των αναγκών της χώρας. Από εκεί και μετά, χρήματα από τα μέτρα αυτά θα πέσουν και στην πραγματική οικονομία. Όταν μειώνουμε το πρωτογενές πλεόνασμα από το 3 στο 1% και από το 4,5 στο 2, αυτό σημαίνει μια διαφορά γύρω στο 4,5% πλεόνασμα, το οποίο δεν θα δοθεί προς τα έξω, γιατί αυτά τα χρήματα δεν δίνονται στο εσωτερικό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους. Όταν λοιπόν καταφέρνω να παίρνω δισεκατομμύρια, γύρω στα το 35-40% μειώνω αυτό το οποίο έπρεπε να κόψω, αυτό σημαίνει ένα κέρδος για την ελληνική οικονομία. Δεν θα γίνουν άλλες περικοπές. Για παράδειγμα, άκουσα και τους συνταξιούχους, αλλά άκουσα και τους φοροτεχνικούς σας για την εισφορά για το ασφαλιστικό το 3,9. Πριν από 3 χρόνια ίσχυε αυτό. Στα χρόνια του μνημονίου, πριν από 2 χρόνια, ήρθε η κυβέρνηση και είπε στο όνομα της ανταγωνιστικότητας κόβω το 3,9 και το 1% από τους εργαζόμενους. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Αποτέλεσμα είχε τα ασφαλιστικά ταμεία να χάσουν 700 με 800 εκατομμύρια ετήσια. Ξέρετε τι προέβλεπε η Γενική Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους όταν ήρθε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ? Από πού θα αναπληρωθούν αυτά για το ασφαλιστικό σύστημα? Ξέρετε τι λέγανε μέσα? Από την αύξηση της απασχολησιμότητας, δηλαδή από τη μείωση της ανεργίας. Θέλω να πω δηλαδή ξαναγυρίζουμε σε ένα κατεστημένο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πώς θα ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Βλέπω έκτακτη εισφορά
προς τις επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα κέρδη. Αυτές οι επιχειρήσεις, αυτές δεν είναι πολιτικές που δημιουργούν ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, προσέξτε, στην κατάσταση που είμαστε, νομίζω ότι εκεί κρίνεται και η ταξική πολιτική κάποιου. Ποιος είναι να πληρώσει. Δηλαδή, θα πρέπει να κόψεις μισθούς και συντάξεις ή μπορείς να μειώσεις τα κέρδη για κάποιον που έχουν κέρδη. Και μιλάμε για κέρδη. Ναι, δεν μιλάμε για ζήρο. Αυτές είναι επιχειρήσεις που κινούν την οικονομία, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ωραία. Κατάλαβα τι λέτε. Ωστόσο, εάν θα έχω μια σταθερή φορολογική πολιτική, εάν θα έχω το ίδιο κόστος, αν θέλετε, στην ενέργεια, και δεν θα το πάμε στο 23%, αν έχω κίνητρα και ρευστότητες επιχειρήσεις, αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν συμφέρον να παραμείνουν και θα παραμείνουν, με αυτή τη φορολογία. Θεωρώ ότι ναι. Γιατί και το 26 με 29% που πηγαίνει, πηγαίνει όχι από το 15, πηγαίνει από το 16 και πηγαίνει όχι στις ατομικές και στις μικρές ελεύθερες, πηγαίνει στις ανώνυμες εταιρείες και στις εταιρείες. Λοιπόν, σε αυτά που λέτε θα τις δείσουμε την κυρία.